Να σε φιλήσω. Καλή καλά χρονιά. Είσαι. Καλά, τι ωραίες που είσαι με τα καρδάκια σου, καταπληκτικός. Δόξα τω Θεώ, καλά όλα. Λοιπόν, από καρό σε καρό. Έτσι. Από το καρό και το πιο πάλτου. Θα νομίζω ότι δεν άλλαξε κανένα. Έβγαλε λίγα γένια παραπάνω. Νίκο, πόσα χρόνια είστε συνεργάτη με την Ελένη, με σε έχω προλάβει εγώ στον Αλφα. Ήμουνα στον Αντένα εγώ, πολλά χρόνια. Με συγχωρείς, στον Αντένα ήσουν, μπράβο. Ήμουνα από το 96, Σιφάκη, το 96 μέχρι το 2002. Σιφάκη, εσύ δεν ήσουν και στο Μέγκα. Παντού ήταν ο Σιφάκη. Πρώτα στον Αντένα. Από τον Αντένα, ναι. Έχει πόσα χρόνια, 16. Εγώ ήμουν 6 χρόνια μαζί τη. Αλλά ήμασταν, ας πούμε, σαν ομάδα πριν παντρευτεί με το Λάτσιο. Με ποιους ήσουν τότε? Τιλκερίδης, Νικολαίδης, Ζήνα Κουτσελίνη, Ελένη Γελαλή, Δήμητρα Δάρδα. Βέβαια, έχεις προημερών τηλέφωνο Τιλκερίδης. Πολύ κόσμος και εξαιρετικοί συνάδελφοι όλοι. Πιστεύεις ότι έχει αλλάξει από τότε η Ελένη? Κοίταξε να δεις. Θεωρώ ότι υπάρχει η εποχή προ Λάτσιου και μετά Λάτσιου. Θα σου πω γιατί το λέω. Δηλαδή, όσοι την προλάβαν πριν το γάμο, πριν τις εγκυμοσύνες και λοιπά, ήταν οι φίλοι, ας το πούμε. Ήταν πολύ κοντά. Βγαίναμε έξω μαζί, σουβλάκια μαζί, εστιατόρια μαζί. Ναι, παντού. Είναι πάρα καλό φαγού, τη αρέσει το καλό. Ναι, ήμασταν πάρα πολύ δεμένοι. Μετά, ας πούμε, λόγω της οικογένειας, αρχίσαμε να απομακρυνόμαστε. Εντάξει, δεν είναι λογικό όμως αυτό. Λογικό. Δηλαδή, όταν μια γυναίκα μπαίνει μια διαδικασία να κάνει οικογένεια και η πιο έτσι, γυναίκα της παρέας να είναι η πιο φαν. Ναι. Το ξέρω. Δηλαδή, και εγώ που είμαι έτσι, φαντάζομαι ότι θα πω σε διαδικασία να κάνω παιδί, θα εξαφανιστώ. Αυτό θέλουμε. Θα μας αφήσει να κάνεις παιδί και μετά να εξαφανιστείς. Με την καλή έννοια. Με όλη την ομάδα ήμασταν πάρα πολύ δεμένοι. Δηλαδή, και αυτή ήταν και η Ελένη ήταν πολύ καλός χαρακτήρας. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Το προ-Λάτσιο και το μετά-Λάτσιο που λες, θεωρείς ότι ήταν και επαγγελματικά δηλαδή διαφορετικά. Βεβαίως, ναι. Επαγγελματικά πώς το θέτεις, πώς το εξηγείς? Επαγγελματικά ήταν, ας πούμε, πιο πολύ στη δουλειά, πιο επαγγελματίας. Δεν ήταν αυτό που λέμε έξω καρδιά όπως ήταν πριν. Ήταν πιο στιγνά τα πράγματα, ας το πούμε έτσι. Πιο αυστηρή. Έριξε το βάρος. Έριξε το βάρος όλο στη δουλειά. Αυτό όμως, παιδιά, αν θυμάστε καλά και στη συνέντευξη που είχε εδώ στο Downtown και το είχαμε σχολιάσει, είναι ακριβώς αυτό που είπες. Η εποχή πριν Λάτσιο και μετά Λάτσιο. Το είπε και αυτή στη συνέντευξή της. Ο τρόπος που εκφράστηκε. Ναι. Είναι αλήθεια. Πάντως, παιδιά, δηλαδή μιλάμε τότε και για την πρωινή ζώνη και μία ζώνη. Γεμάτο ανταγωνισμό. Και είχε μεγάλο βάρος. Με τον όμορφο κόσμο στο Μέγκα που έσκυζε κυριολεκτικά. Είχε ανταγωνισμό εκείνη την περίοδο. Ναι, είχε πολύ μεγάλο ανταγωνισμό, αλλά ήταν και παραμένει η μοναδική στάρ, παιδιά. Να μην γελιόμαστε. Εγώ συμφωνώ 100% μαζί σου. Κάθε φορά λοιπόν που μου λένε για στάρ στην Ελλάδα, λέω ότι η μοναδική στάρ είναι η Ελένη Μενεγάκη. Δεν υπάρχει άλλο που δηλαδή ήταν η Βουγιουκλάκη και Μενεγάκη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τόσο μεγάλη λάμψη σε κανένα άλλο πρόσωπο τη τηλεόραση. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Ποια είναι η πιο χαρακτηριστική στιγμή, κάτι που σου έχει μείνει στο μυαλό από την Ελένη? Μια στιγμή έτσι πιο ιδιαίτερη, πιο κοντινή σας, πιο δική σας, που τη θυμάσαι και... Στο γάμο της. Στο γάμο της εγώ τον κάλυψα, εγώ και ο Νίκος ο Τιλικερίδης. Ήμασταν με κάμερα μέσα στο γάμο της Ελένης και της Τατιάνας. Αλλά στις Ελένης ήμουνα περίπου 12 ώρες με κάμερα. Και είχαμε πει τότε στους κάμεραμαν, δεν θα σβήσετε καθόλου την κάμερα. Και έχουμε οτιδήποτε υπάρχει από το σπίτι της στην προετοιμασία. Είχατε κάνει και την προετοιμασία. Όλα του Αντένα, το κεντρικό, είχατε βγάλει ρεπορτάζ. Είχε βγει λίγο. Την Ελένη να κατεβαίνει από τη σκάλα. Και μέχρι και στο γάμο. Δηλαδή, μέχρι και μετά το γάμο που κλείσανε τα πάντα. Δηλαδή, είχαμε κάμερα. Εγώ έχω κρατήσει αρκετά αποσπάσματα από αυτά. Δηλαδή, έχω κρατήσει αρκετές ώρες. Στην Όπορο του 2000 δεν είχε γίνει ο γάμο, κύριε Νικόλα. Είχε γίνει, παιδιά, θα σα πω ακριβώς το 2001 Απρίλιο.